Γεια σας. Σήμερα θα λύσουμε την έκτη άσκηση πάνω στις ταλαντώσεις. Ας δούμε τι λέει η άσκηση. Η εκφώνηση της άσκησης είναι το κείμενο που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας τώρα. Διαβάζω. Κατά κώδικα χωριδανικού ελαττήρια, ο θερός K έχει το ένα του άκρο στερεωμένο στην οροφή, ενώ στο άλλο του άκρο έχουμε δέσει ένα σώμα μάζας M ίσο με 2 χιλιόγραμμα, το οποίο ισορροπεί ακίνητο με το ελαττήριο επιμεικημένο. Εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας του κατακόρυφα προς τα επάνω, κατά D, και τη χρονική στιγμή T ίσο με το 0, το εκτοξεύουμε από τη θέση αυτή με κατακόρυφη ταχύτητα V εκτεταμένα. Μετά την εκτόξευση, το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνση ψ ίσον 0,3 επί μήτωνο, ανοίγει παρένθεση 10 τ συν 2 επί τρίτα, κλείνει παρένθεση. Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, σύστημα International, θεωρείται θετική η φορά της αρχικής εκτροπής, δηλαδή η φορά προς τα πάνω. Θεωρείται θετική. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη εκτροπή D, καθώς και το μέτρο της ταχύτητας της εκτόξευσης V εκτόξευσης. Δεύτερον, τη χρονική στιγμή τα φένα κατά την οποία για πρώτη φορά μετά την ταφ ίσον με το 0, χρονική στιγμή ταφ ίσον με το 0, η δύναμη που δέχει το σώμα από το ελαττήριο γίνεται αντίθετη του βάρους του. Δηλαδή, η συνισταμένη των δυνάμεων που ενεργούνται στο σώμα είναι ίση με το 0. Αυτό σημαίνει τη δύναμη που δέχει το σώμα από το ελαττήριο γίνεται αντίθετη του βάρους του. Γιατί μόνο δύο δυνάμεις, αυτές οι δύο δυνάμεις ενεργούν πάνω στο σώμα, η δύναμη από το ελαττήριο και το βάρος του. Γάμα, το μέτρο της ταχύτητας του σώματος στις χρονικές στιγμές που αυτό διέχει τη θέση φυσικού μήκους του ελαττηρίου. Και δέλτα, το μέτρο της δύναμης του ελαττηρίου τη χρονική στιγμή τα 2 ίσο με π τέταρτα σεκόντ. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας J ίσο με 10 μέτρα ανεθρότητα του τετράγωνο. Ας λύσουμε την άσκηση. Ας κάνουμε πρώτα το σχήμα. Έχουμε εδώ την ροφή. Εδώ είναι η θέση του φυσικού μήκους, θέση φυσικού μήκους. Και σε ένα δεύτερο εξαρτώμε το σώμα μάζας M. Οπότε αυτή εδώ κάτω είναι η θέση ισορροπίας. Θέση ισορροπίας. Το ελαττήριο έχει σταθερά K. Θεωρούμε ότι η απόσταση από τη θέση ισορροπίας ως θέση φυσικού μήκους είναι ίση με δέλτα L. Και στο σώμα ενεργούνται δύο δυνάμεις. Θα τα δούμε αργότερα. Δύο δυνάμεις. Πρώτα, μην το βάρος του, M επί J, προς τα κάτω κατακόρυφα, και μία άλλη είναι από τη δύναμη του ελαττηρίου, F ελαττηρίου, προς τα πάνω. Για να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα, το οποίο μας λέει να δούμε όταν το ελαττήριο το το μαζεύουμε προς τα πάνω κατά απόσταση D. Θέλουμε να βρούμε την απόσταση D. Αυτή η πόση είναι η απόσταση D. Η απόσταση D είναι η εκτροπή του σώματος από τη θέση της ισορροπίας. Από τη θέση της ισορροπίας. Και θέλω να βρούμε πώς είναι αυτή η απόσταση. Μας λέει ότι αυτό συμβαίνει τη χρονική στιγμή ταφ ίση με το 0. Μας δίνει όμως ότι το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνση ψ ίσο με 0,3 επί μήτωνο του 10 ταφ συν 2 πι τρίτα. Στο σύστημα International, Διεθνές Σύστημα Μονάδων, αυτό.
Από την εξίσωση αυτήν εδώ συμπεραίνουμε ότι το πλάτος είναι 0,3, το πλάτος α είναι ίσο με 0,3, η γωνιακή συχνότητα ω είναι ίση με 10 rad ανασηκών και η αρχική φάση φ0 είναι ίση με 2 π τρίτα. Τη χρονική στιγμή τώρα τάφ ίσο με το 0, αν κάνουμε την κατάσταση στην εξίσωση α και από την α, συνεπάγεται ότι έχουμε ψ ίσο 0,3 επί ημίτονο του 0 συν 2 π τρίτα. Οπότε το ψ είναι ίσο 0,3 επί ημίτονο του 2 π τρίτα. Αλλά το ημίτονο του 2 π τρίτα είναι ρίζα 3 δεύτερα. Αυτό είναι ίσο με ρίζα 3 δεύτερα. Οπότε από εδώ συνεπάγεται ότι η απομάκρυνση ψ ίση με d είναι ίση με 0,3 επί ρίζα 3 δεύτερα μέτρα, δηλαδή ψ d ισούται με ψ ίσο με 0,15 ρίζα 3 μέτρα και είναι θετικά. Που σημαίνει πως είναι προς τα πάνω από τη θέση της ισορροπίας. Αυτή είναι η απόσταση, η εκτροπή, συνεπάγεται δηλαδή από εδώ ότι η εκτροπή d ισούται με συν 0,15 του ρίζα 3 μέτρα. Αυτό είναι το πρώτο μας ερώτημα. Επίσης θέλει να μας πει να βρούμε και ποια είναι η ταχύτητα εκτροπής. Κατά τη θέση αυτή εδώ τη β, εκτρέπουμε το σώμα προς τα κάτω με ταχύτητα β εκτροπής, την οποία ψάχνουμε να βρούμε πώς είναι. Αφού μας δίνει την εξίσωση της απομάκρυνσης ψ ή τον τύπο της, μπορούμε από εκεί με παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο, δηλαδή d ψ προς dt ίσον με v, να συμπεράνουμε ότι το v είναι ίσο με ωμέγα επί α επί συνημίτωνο του 10 ταφ συν 2 π τρίατα. Αυτό μας το που ωμέγα είναι ίσο με 10 και α ίσο 0,3 μέτρα. Το 10 είναι 10 ράντα ανά σεκόντ. Επομένως από εδώ συμπεραίνουμε ότι ταχύτητα V είναι ίση με 3 επί συνημίτωνο του 10 ταφ συν 2 π τρίτα στο σύστημα international, διεθνέ σύστημα μονάδων. Οπότε η ταχύτητα εκτροπής για t ίσο με το 0, εκτρέπουμε το σώμα, είπαμε αρχικά, από την θέση εκτροπής d, β μάλλον, που έχει απόσταση d εκτροπής από τη θέση της ισορροπίας, τη χρονική στιγμή τάφησης του 0, συνεπάγεται, η v γίνεται 3 επί συνημίτωνο του 2 π τρίτα. Αλλά το συνημίτωνο του 2 π τρίτα είναι μείον 1 δεύτερον. Οπότε συμπεράνουμε ότι η ταχύτητα εκτροπής ισούται με μείον 1,5 μέτρα ανά σεκόντ. Και το μείον μας δηλώνει τη φορά κατά την οποία βλέπει το διάστημα της ταχύτητας εκτροπής, προς τα κάτω δηλαδή. Οπότε από εδώ συμπεράνουμε ότι απολύτως η ταχύτητα V ισούται με απολύτως του V
είναι ίσο με 1,5 μέτρα ανά σεκόν. Αυτή είναι η β' μας σχέση, η α, αυτή είναι η β' σχέση. Και τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα θέλουμε να βρούμε, πότε για πρώτη, το σώμα διέρχεται από τη θέση της ισορροπίας για πρώτη φορά. Λοιπόν, γιατί είναι αυτό? Γιατί το σώμα κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του διέρχεται από την, μόνο δύο δυνάμεις, το βάρος και τη δύναμη του ελαττήριου, όπως είπαμε στο δεύτερο σχήμα. Για να είναι η δύναμη του ελαττήριου αντίθετη από το βάρος, πρέπει συνισταμένη να είναι 0. Πρέπει να ισχύει η σίγμα F να είναι ίση με το 0, που σημαίνει ότι το σώμα διέρχεται από όπου, από τη θέση ισορροπίας τους, θέση ισορροπίας τους, η οποία θα είναι η ισχύει η ψ ίσο με το 0, για πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Επομένως αυτό λέει ότι από τη σχέση α, από τη σχέση α συνεπάγεται για ψ ίσο με το 0, έχουμε ημίτονο του 10 ταφ συν 2 πι τρίτα είναι ίσο με το 0. Όπως συμπεραίνουμε ότι το 10 ταφ συν 2 πι τρίτα είναι ίσο με 2 λάμδα πι ή 10 ταφ συν 2 πι τρίτα ισούται με 2 λάμδα πι συν πι. Με λάμδα παίρνει μέσα 0, 1, 2. Συνεχίζουμε στη δεύτερη σελίδα. Συνέχεια. Στη δεύτερη σελίδα, συνέχεια. Τρίτη μάλλον σελίδα, συγγνώμη, τρίτη σελίδα. Αυτό μας δίνει ότι θα πρέπει να βρούμε το κίνητο του ταφ, το κίνητο ταφ για το οποίο είναι το πρώτο ταφ. Για κάπα δένδος για λάμπα 0,1,2, στις δύο προηγούμενες σχέσεις με τις τριγωνομετρικές εξίσωσης που λύσαμε, να βρούμε ποιο είναι το πιο μικρό ταφ. Γι' αυτό να πάρουμε, γιατί είναι πρώτη φορά, το πρώτο ταφ. Αυτό προκύπτει ότι είναι ίσο με ταφ 1, ίσο με π 30 εικοστά. Αν βάλουμε όπου λάμδα 0, παίρνουμε δύο σχέσεις. Βρίσκουμε πιο μικρό, π 30 εικοστά, σεκόντ. Με το χρόνο αυτό, ταφ 1 ίσο με π 30 εικοστά, σεκόντ, παρατηρούμε ότι για πρώτη φορά το σώμα διέρχεται από τη θέση της ισορροπίας, οπότε το ψ είναι ίσο με το 0. Και πάμε στο τρίτο ερώτημα, στο γάμα ερώτημα. Στη θέση της ισορροπίας του σώματος, το λατήριο έχει επιμήκυνση δέλτα L. Και εφόσον έχει επιμήκυνση δέλτα L, ισχύει F ελατηρίου ισούται με μη επί J. Οπότε σημαίνει ότι K επί δέλτα L ισούται μη επί J. Όπως συμπεραίνουμε ότι το δέλτα L ισούται μη επί J προς K. Αλλά το K ισούται με το D, ισούται με μη επί ωμέγα στο τετράγωνο. Όπως ξέρουμε ότι η σταθερά επαναφοράς έχει εξίσωση που συνδέεται με τη μάζα και την γωνιακή κυκλική συχνότητα ωμέγα, αυτή τη σχέση, D ίσο με μη ωμέγα τετράγωνο, όπου θέτω ωμέγα ίσο με 10 rad ανά σεκόντ και μάζα ίση με 2 χιλιόγραμμα. Από αυτές τις τρεις συμπεραίνουμε ότι το D είναι ίσο με K, είναι ίσο με 200 νιούτον ανά μέτρα. Οπότε από αυτές τις δύο σχέσεις συμπεραίνουμε ότι το ΔΕΛΤΑ L
είναι ίσο με 2 χιλιόγραμμα επί 10 μέτρα ανασηκών στο τετράγωνο, δια KD που είναι ίσο με 200 νιούτον ανά μέτρο. Από εδώ συνεπάγεται το δέλτα L είναι ίσο με 0,1 μέτρα. 0,1 μέτρα. Επομένως, όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση φυσικού μήκους του ελαττηρίου, η μάκρυσή του από τη θέση της οποίας του είναι κατά ψη ίσο με συν 0,1 μέτρα. Αν τώρα εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης ενέργειας, αρχή διατήρησης ενέργειας για την λόγω θέση, την ψη ίσο 0,1 μέτρα, βρίσκουμε την αντίστοιχη ταχύτητα σε εκείνη τη θέση. Και έτσι έχουμε κάπα για ψη ίσο με συν 0,1 μέτρα, έχουμε κάπα συν δυναμική ενέργεια ίσο την ενέργεια ταλάντωσης. Συνεπάγεται κάπα συν τη δυναμική ενέργεια ου σούτι με τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης τη μέγιστη. Είναι συνεπάγεται ότι 1 δεύτερο μη επί β εις το τετράγωνο συν 1 δεύτερο κάπα επί ψη εις το τετράγωνο σούτι 1 δεύτερο ντ επί α στο τετράγωνο. Το 1 δεύτερο και 1 δεύτερο και 1 δεύτερο φεύγει, απλοποιούνται τα 1 δεύτερο και μένει ότι β είναι ίση με ρίζα, απόλυτο β είναι ίση με ρίζα του ντ α στο τετράγωνο μείον κ ψ στο τετράγωνο διέμ. Αυτή είναι η γάμα σχέση. Από τη γάμα σχέση με την κατάσταση συμπεραίνουμε ότι απόλυτο β είναι ίσο με ρίζα, κάνουμε τις πράξεις, 200 νιούτον ανά μέτρο επί 0,3 μέτρα στο τετράγωνο μείον 200 νιούτον ανά μέτρο επί 0,1 στο τετράγωνο μέτρα στο τετράγωνο δια μάζα M που είναι 2 χιλιόγραμμα. Και από εδώ κάνουμε τις πράξεις, βρίσκουμε ότι το απόλυτο V είναι ίσο με 2 ρίζα 2 μέτρα ανά σεκόντα. Αυτή είναι η ταχύτητα όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση, από τη θέση φυσικού μήκους του ελαττηρίου. Δηλαδή όταν η απομάκρυνση του επιθέσεις, τις οποίες είναι αυτή που βρήκαμε, η ψη ίσο με συν 0,1 μέτρα. Και το τέταρτο ερώτημα μας λέει για ποια χρονική στιγμή συμβαίνει, θα δούμε συνέχεια. Συνέχεια, τέταρτη σελίδα. Συνέχεια. Τέταρτη σελίδα. Το δέλτα ερώτημα. Αυτή είναι η θέση φυσικού μήκους, θέση φυσικού μήκους αυτή είναι η θέση ισορροπίας, θέση ισορροπίας η οποία απέχει απόσταση δέλτα L, όπου δέλτα L είναι ίσο 0,1 μέτρα. Και αυτή είναι η θέση
όπου το σώμα απομακρύνεται κατά ψηδείο. Οπότε η συνολική απομάκρυνση σε θέση φυσικού μήκους είναι ίση δέλτα L δέλτα L 1, ας πούμε δέλτα L, L, δέλτα L τόνος, δέλτα L τόνος. Λοιπόν, τη χρονική στιγμή μας λέει ταφ 2 ίσον με πι τέταρτα. Θέλω να βρούμε πόση είναι η δύναμη, δύναμη του ελαττηρίου και είναι στις χρονικές στιγμές, τα βδίωσε με πι τέταρτα, όταν το σώμα έχει απομακρυνθεί κάποια απόσταση, την οποία θέλουμε να βρούμε. Αυτή είναι η απόσταση ψηδίου, την οποία θέλουμε να βρούμε. Αν πάμε στον τύπο, μας δίνει την ψηδίου, ψηδίου ίσο 0,3 επί μήτωνο του 10 ταφ 2 συν 2 πι τρίτα SI, έχουμε ψι 2 είναι ίσο 0,3 επί μήτωνο του 10 επί ταφ 2 πι τέταρτα πι τέταρτα συν 2 πι τρίτα. Από εδώ συνεπάγεται ότι ψι 2 ισούται με 0,3 επί το ημίτονο. Το 10 επί 4 συν 2 επί 3 το γράφω σαν 2 πι συν πι συν πι έκτα. Και επομένως αυτό εδώ ισούται με ημίτονο του π συν π έκτα. Και αυτό εδώ είναι ίσο με μείον 1 δεύτερο. Από αυτά εδώ συμπεράνουμε ότι το ψι 2 είναι ίσο με 0,3 επί μείον 1 δεύτερο μέτρα. Σημαίνει ότι το ψι 2 είναι ίσο με μείον 0,15 μέτρα. Επομένως το βλέπει προς τα κάτω, το ψηδίο είναι ενεργητικό, έχει μείον και βλέπει προς τα κάτω. Επομένως η επιμήκυση δέλτα L τόνος στην οποία έχουμε συμβαίνει το, να θέλουμε να βρούμε τη δύναμη του ελαττηρίου όταν η χρονική στιγμή είναι τάφ 2 ίσου με πι τέταρτα, δέλτα τόνος απόσταση της θέσης ισορροπίας, συγγνώμη, φυσικού μήκους, θα είναι ίση με δέλτα L, ίση με δέλτα L, συν απόλυτο ψι 2. Παίρνω απόλυτο ψι 2 γιατί το μείον μας εκφράζει, δεν μας εκφράζει αφαίρεση, αλλά μας εκφράζει διακατεύθυνση, κατεύθυνση διεύθυνσης. Θα χάμε ένα διάστημα μοναδιαίου θέσεως στο ψηδείο δίπλα πολυσιζόμενο, το οποίο θα μας έδειχνε κάποια κατεύθυνση. Εμείς λαμβάνουμε την προς τα πάνω κατεύθυνση σαν θετική. Επομένως, σε δέλτα ελτόνος είναι δέλτα σε ψηδείο. Συνυπάγεται ότι το δέλτα ελτόνος σούται με 0,1 μέτρα συν 0,15 μέτρα, συνεπάγεται το δέλτα L τόνος σούται με 0,25 μέτρα. Και επομένως η δύναμη του ελατηρίου, F ελατηρίου, θα σούται με κάπα επί δέλτα L τόνος, θα σούται με 200 νιούτον αναμέτρο επί 0,25 μέτρα, το μέτρο και το μέτρο απολοποιείται, 200 φορές το 0,25 μας κάνει 50. Οπότε η δύναμη του ελατηρίου, F ελατηρίου, ισούται με 50 νιούτον. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε να βρούμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.